Κύριε Τασούλα, είδαμε και το σπότ από την ΚΝΕ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επικεντρωθήκατε στην ιστορία με τις διακοπές του Πρωθυπουργού με το κότερο. Και με μια χιουμοριστική διάθεση. Με ιδιαίτερο χιουμοριστική. Θεωρείτε ότι η χρονική στιγμή για την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό χθες από το ΖΑΙΠΙΟ του νέου πακέτου των μέτρων είναι τυχαία ή έγινε ακριβώς για να αντιστραφεί το κλίμα και αν πραγματικά στην κοινωνία θα περάσει όλο αυτό? Καλά, πρέπει να πω καταρχήν ότι εμείς δεν βλέπουμε αφεψηλού οτιδήποτε επιστρέφεται στους εργαζόμενους από αυτά που έχουν αρπάξει και η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο που έχουν ψηφίσει τα προηγούμενα χρόνια και παραμένει αναλύωτο. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις. Οπωσδήποτε αυτά τα μέτρα έρχονται σε προεκλογική περίοδο με προφανή στόχο να υφαρπάξουν την ψήφο των εργαζομένων, να σβήσουν μονοκοντιλιά σε όλα αυτά που έχουν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, να ξεχάσουν δηλαδή οι εργαζόμενοι τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά έχει και μία άλλη στόχευση, θα έλεγα. Όλοι ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, το ταμείο της εργατικής λαϊκής οικογένειας είναι στεγνό. Αυτά τα μέτρα λοιπόν έχουν και έναν υποστηρικτικό χαρακτήρα σε όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο για να πηγαίνουν πάλι στον ΚΚΕ, πάλι στο ταμείο οι εργαζόμενοι, να πληρώνουν τις δόσεις, να πληρώνουν την εφορία, τον έμφυα. Αυτά λέω παραμένουν αναλύωτο. Κύκλο θα κάνουν αυτά τα ψίχουλα για να επιστρέψουν πάλι στις τσέπες αυτών που θα επιστρέψουν. Τώρα υπάρχουν και κάποια άλλα μέτρα που είναι για το 20, το 21, αν θυμάμαι καλά, να είχαμε να λέμε, να είχαμε να κουβεντιάζουμε δηλαδή και αυτά. Εξαγγέλλονται τώρα με το βλέμμα στις βουλευτικές εκλογές, με το στόχο στην καρέκλα, αλλά οι εργαζόμενοι πρέπει να σκεφτούν ποια είναι η ζωή τους, τι έχουν περάσει και πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και να σκεφτούν πώς θα είναι τα πράγματα, γιατί και ό,τι δίνει σήμερα η κυβέρνηση ως παροχές, ψίχουλα, έρχονται κάτω από έναν σκληρό αγώνα των εργαζομένων, κανείς δεν τα χαρίζει. Να σκεφτούν λοιπόν πώς θα είναι τα πράγματα, αν είναι πολύ πιο ισχυρό το ΚΚΕ, πολύ πιο ισχυρό το εργατικό κίνημα, να διεκδικεί, να κάνει το βίο αβίωτο στις κυβερνήσεις και στην εξουσία του κεφαλαίου για να μπορούν τώρα να ανασάνουν και οι εργάτες. Το ΚΚΕ τώρα να σας πούμε τι μας λένε και εμάς οι εργαζομένοι. Καλά, καταρχήν για να κάνω ένα σχόλιο. Πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγες εβδομάδες ψηφίστηκε τροπολογία στη Βουλή για την εθελοντική φορολογία. Το είδατε το σποτάκι της ΚΝΕ που παίξαμε? Το είδα. 40 εκατομμύρια ευρώ και την ψήφισαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, εμείς δεν περιμέναμε να μάθουμε. Εμείς τον ξέραμε το ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι, τι πολιτεύεται, τι προτείνει. Τώρα το μαθαίνει και όλος ο κόσμος, έχοντας στην πλάτη του την αντεργατική πολιτική που εφαρμόζει, τις χαριστικές ρυθμίσεις που κάνει και τα δωράκια στους επιχειρηματίες και σβήνει δάνεια. Επιχειρηματίες έχει υποψήφιος, αλλά θα σας πω ένα επιτυχημένο. Επειδή μου το είπαν σήμερα σε ένα εργοτάξιο που πήγα στους οικοδόμους και συζητούσαν και οι οικοδόμοι αυτό το θέμα με τις διακοπές του Πρωθυπουργού στο σκάφος. Λέει ήταν κουρασμένος, δεν έκανε και τίποτα, λέει, μετά την τραγωδία εκεί στο Μάτι, να αποτρέψει αυτή την τραγωδία και πήγε διακοπές σε ένα πολυτετέστατο σκάφος. Δηλαδή, λέει, το 2015, μετά από τη 17ωρη διαπραγμάτευση που ένιωθε και πραγματικά κουρασμένος, πού να είχε πάει, λέει, αυτός ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε ότι οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν περισσότερα και από αυτά που φαίνονται, δεν βυζένουν το δάκτυλο και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα στείλουν το μήνυμα και στις κάλπες, όλες τις κάλπες που έχουμε μπροστά μας και το κυριότερο ότι θα δυναμώσουν τον αγώνα τους για να έχουν επιτυχίες. Την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων και την ευνοϊκότερη ρύθμιση αυτή η κυβέρνηση νομοθετεί ξανά. Συνταγματικά πάνε να το κατοχυρώσει αυτό την ελεύθερη διαπραγμάτευση των αλληλών. Άλλοι δεν το θέλουν και αποφασιστούν αλληλεγγύη. Ο νόμος Βρούτση έχει και την υπογραφή της κυρίας Αξιόγλου. Σύμφωνοι. Και όπως θέλουν να ανεβάζουν το κατώτερο μισθό. Και οι συλλογικές συμβάσεις, έχει σημασία να μας ακούσει ο κόσμος, έχουν τον αστερίσκο ότι για να γίνουν υποχρεωτικές πρέπει να το θέλει η εργοδοτική οργάνωση. Κύριε Τασούλα, για να κλείσουμε με εσάς. Όλοι μιλάνε για τις ευρωεκλογές και όλοι οι πολιτικοί και οι υποψήφοι αναρωτιούνται εδώ γιατί δεν μιλάμε για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Υπάρχει κανένας που σε αυτές τις εκλογές, Έλληνας πολίτης, θα ψηφίσει με πρώτο κριτήριο τις ευρωπαϊκές τάσεις και τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο την τσέπη του, τη σύνταξή του, τον μισθό του, τις ασφαλιστικές φορές, την καθημερινότητα, την εγκληματικότητα, Ποια προτάσει ο Έλληνας? Αυτό το λέτε πολύ σωστά. Αυτό είναι. Με αυτά τα κριτήρια πρέπει να ψηφίσει. Γιατί έτσι κι αλλιώς και ευρωπαϊκά, ας το πούμε, να σκεφτεί, από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένας μηχανισμός των λίγων, εκπορεύονται όλα τα σχέδια που έρχονται και τα υλοποιούν και οι κυβερνήσεις στο εσωτερικό. Άρα τη ζωή του να βάλει κριτήριο ο κάθε ένας και με βάση αυτό να πάρει τις σωστές αποφάσεις, να ενισχύσει το ΚΚΕ. Βλέπετε διάθεση, όχι μόνο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, βλέπετε διάθεση για συμμετοχή. Γιατί εγώ να σας πω 18 μέρες πριν τις εκλογές βλέπω περίπτερα υποψηφίων δημάρχων, περίπτερα υποψηφίων περιφερειαρχών, αλλά για τις ευρωεκλογές δεν βλέπω κινητικότητα. Μπορεί να είναι νωρίς βέβαια. Νομίζω επειδή είναι τώρα, ας το πούμε έτσι, επειδή είναι και ο συνδυασμός, είναι και οι περιφερειακές και οι δημοτικές εκλογές, υπάρχουν και πολλοί υποψήφοι. Νομίζω ότι θα είναι σε κάποια φυσιολογικά. Λοιπόν, να έχετε καλή επιτυχία, κύριε Τασούλα.